Λοιπόν, και να έρθουμε στο φίλο Γιώργο Αποστολόπουλο. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με το Αθήνα τώρα του κυρίου Δούκα, έτσι. Ακριβώς με το Αθήνα τώρα του κυρίου Δούκα, διότι υπάρχουν συνεπωνυμίες και συνωνυμίες και σε άλλους συνδυασμούς και άλλοι με το ίδιο όνομα και επώνυμο. Γιώργος Αποστολόπουλος εννοείς. Το ίδιο όνομα και επώνυμο. Είμαι με το Αθήνα τώρα Χάρης Δούκας. Τελεία και παύλα. Νομίζω ότι σας ξέρει ο κόσμος, κύριε Αποστολόπουλο, γιατί έχετε ήδη θητεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά κάνετε. Πράγματι, βεβαίως, αλλά το λέω γιατί καλά γίνονται κάνετε, πολλά μπερδέματα, ναι, πιστέψτε ναι, με. Ναι, ναι, και από τα τηλέφωνα και αυτά γίνονται μπερδέματα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Συγγνώμη για τον ενικό, αλλά. Όχι, χαίρομαι πολύ. Είμαι υπέρ του ενικού γενικότερα. Απλά επειδή είμαστε και σε τηλεοπτική εκπομπή. Αγενής δεν είμαι, θα. Λοιπόν. Τι διακυβεύεται στην Αθήνα. Ναι. Ναι, γιατί. Διακυβεύεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό στην Αθήνα. Διότι η δημαρχία του Κώστα Μπακογιάννη απέδειξε. Έδειξε μια πλήρη αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει Αθηναίος στην ουσία, ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον κεντροδεξιό και το δεξιό χώρο, που βλέπουν αυτή την αποτυχία του Κώστα Μπακογιάννη. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να σκεφτούν λίγο πιο ευαισθητοποιημένα και βαθύτερα και να κάνουν ένα βήμα παραπέρα για να πούν ότι βάζω πίσω το κόμμα και βλέπω υπερκομματικά ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει αυτή τη στιγμή η Αθήνα να σωθεί. Γιώργο, κύριε Αποστολόπουλε, πράγματι ακόμα ένα μεγάλο μέρος των δημοτών, των εγγεγραμμένων δημοτών, μένει εκτός Αθήνας. Υπάρχει αυτό, ναι, υπάρχει. Ισχύει. Άρα ψηφίζουν με άλλα κριτήρια ιδεολογικοπολιτικά κτλ. Δεν ψηφίζουν με κριτήρια τοπικά. Έτσι, η Αθήνα. Έτσι συμβαίνει συνήθως, αλλά βέβαια πολλοί από αυτούς έχουν αφήσει πίσω κάποιο περιουσιακό στοιχείο, κάποιο ακίνητο το οποίο ενδεχομένως μισθώνουν. Οπότε και πάλι θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει. Να εξακολουθεί να τους ενδιαφέρει και να το δουν έτσι με ευαισθησία. Εξάλλου υπάρχει και κάτι άλλο, ότι ακόμα και αυτοί θα πρέπει, που το βλέπουν με το πολιτικό κριτήριο, θα πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και για τις αποτυχίες τις συνεχόμενες που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Είναι καιρός να δοθεί ένα στιβαρό μήνυμα. Και βεβαίως για να πάμε στα της Αθήνας. Αυτό λέτε ότι πρέπει ένα πολιτικό μήνυμα, δηλαδή η ψήφος στην Κυριακή, ή αυτοδιοικητικό. Εάν δεν συνδέεται η ψήφος με την Αθήνα, αλλά απλά τυχαίνει κάποιος που μένει, για παράδειγμα, στην Κηφισιά ή στην Γλυφάδα ή στο Περιστέρι, να έρχεται να ψηφίζει στην Αθήνα. Για την Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Ναι, θα πρέπει να το δει λίγο πολιτικά και να πει ότι πρέπει να στείλω ένα μήνυμα. Για τους κατοίκους της Αθήνας, είναι ένα μήνυμα αυτοδιοικητικό, όπως είπα και πριν, της πλήρους αποτυχίας του συγκεκριμένου δημάρχου, του Κώστα Μπακογιάννη. Αποτυχία όμως γιατί? Γιατί θα πει κάποιος ακόμη τον κύριο Μπακογιάννη να λέει: έχουν νοικοκυρέψει τα οικονομικά. Εντάξει, είναι το γνωστό μεγάλο περίπατο που είναι μια τραγωδία. Τα οικονομικά αλλά τα παρέλαβε νοικοκυρεμένα. Ήταν μία από τις λίγες, γιατί και εγώ γκρίνιαζα τότε και επί Γιώργου Καμίνη για πολλά λάθη που γίνανε. Ήταν όμως νοικοκυρεμένα ήδη από την προηγούμενη θητεία. Οπότε πηγαίνοντας στην πραγματικότητα της θητείας του Κώστα Μπακογιάννη, έχουμε το πλήρως αποτυχημένο ως καταστροφικό έργο του μεγάλου περιπάτου στο κέντρο. Όλοι έχουμε ζήσει την περιπέτεια του μεγάλου περιπάτου με στο αυτοκίνητό μας υπερπατώντας. Δαπανήθηκαν πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ σε μια μαύρη τρύπα η οποία δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτε. Ποδηλατόδρομος χάθηκε. Ούτε ποδηλατόδρομος υπάρχει, ούτε παγκάκια υπάρχουν, ούτε τα πλατάνια στο βαθμό που θα έπρεπε υπάρχουν, τα οποία τα φύτευε καλοκαίρι εν μέσω καύσωνα. Που τον πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε οι Φοίνικες υπάρχουν. Επίσης, εξαφανίστηκαν και οι Φοίνικες. Τους έφερε το πράσινο σου καθάρισμα. Και στο μόνο δρόμο που η Αθήνα έχει πεζοδρόμια, έφτιαξε. Ναι, λίγο. Ο μόνος δρόμος που δεν χρειαζόταν στην Αθήνα ανάπλαση, υπέστη μια ανάπλαση που νομίζω ότι είναι και λίγο χειρότερη. Γιατί αυτό το σκυρόδεμα που έχει τοποθετήσει στα πεζοδρόμια δεν ταιριάζει με την εικόνα της Πανεπιστημίου, ένα κεντρικό δρόμο. Υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Υπήρχε η Λιωσίων που ρημάζει. Υπήρχε η Ιερά Οδός που είναι ένα τοπόσιμο για την Αθήνα. Η Αχαρνών που είναι υποβαθμισμένη. Πατησίων, η Πανόρμη, η Φιλολάου. Ό,τι ήθελε θα μπορούσε να διαλέξει, διάλεξε δυστυχώς τη χειρότερη επιλογή. Άρα μας λες ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό, άλλα προβλήματα για την Αθήνα. Υπάρχει το κυκλοφοριακό εξαιτίας του μεγάλου περιπάτου φυσικά, αλλά ταυτόχρονα αυτό προκαλεί και ρήπους, πολλούς ρήπους, γιατί η ακινησία των αυτοκινήτων προκαλεί ρήπους. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και σε άλλα έργα υπάρχει καθυστέρηση και παλινοδίες, όπως το λόφο του Στρέφη. Θα μπορούσαμε να φέρουμε πολλές περιπτώσεις. Κατά τη ο λόφο του Στρέφη είναι ένα σκουπιδότοπο και ένα νταμάρι αυτή τη στιγμή, με υπερβολική κιόλας αστυνόμευση χωρίς λόγο. Που εγώ είμαι υπέρ της παρουσίας της αστυνομίας, αλλά εκεί υπάρχει κατάχρηση, φαίνεται. Αλλά και σε άλλα σημεία πάλι. Υπάρχουν, δηλαδή δεν υλοποίησε την ενοποίηση του Αρχαιολογικού Μουσείου με το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο. Ετοιμάζει ένα μεγαλεπίβολο έργο στην Ακαδημία Πλάτωνος, στον χώρο του Αρχαιολογικού Πάρκου, με ένα μουσείο. Αλλά θα πρέπει να κοπούνε δέντρα
και να καλυφθεί το πάρκο, ενώ υπάρχουν όμορφοι χώροι που μπορεί να χτιστεί μουσείο και επιλέγει πάλι να κάνει εκεί και από, να κάνει εκεί έργο που δεν χρειάζεται προφανώς. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα σοβαρότερα προβλήματα καθημερινότητας. Καθαριότητα, για παράδειγμα. Εάν εξαιρέσουμε, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, 1-2 διαμερίσματα της Αθήνας που υπάρχει μία μικρή βελτίωση, σε όλα τα υπόλοιπα ο τόπος βρωμάει. Οι κάδοι που βρωμάνε, δεν μπλένονται τα πεζοδρόμια, δεν περνάνε οδοκαθαριστές γιατί υπάρχει και έλλειψη προσωπικού σε πολλές περιπτώσεις. Μετά τα σπασμένα πεζοδρόμια. Και εγώ ίδιος έχω πέσει. 2 φορές σε Λακούβα. Έχω φίλους οι οποίοι και φίλες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες γλιστράνε πιο εύκολα και έχουν σπάσει τα χέρια τους. Δηλαδή είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά. Οι δρόμοι που ασφαλτοστρώνονται και μετά από 2 μήνες, 1 μήνα, έρχεται η εταιρεία, ξανασκάβει και το αφήνει μπαλωμένο. Τα δέντρα, οι μουριές, οι οποίες ξεραίνονται με το σκαθάρι, αυτό το περίφημο που έχει έρθει από την Κίνα αυτή τη φορά, δεν είναι των Φινίκων, και μετράμε ίσως και πάνω από 10.000 δέντρα προσβεβλημένα. Γνωρίζει εδώ και 2,5 χρόνια ότι υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο έχει ένα σκεύασμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ισπανία για την αντιμετώπιση και καθυστέρησε την εφαρμογή του. Την έκανε πρώτη φορά φέτος. Αν δείτε τις μουριές, ξεραίνονται μία μετά την άλλη και τις αντικαθιστά γρήγορα για να μην φαίνεται με μικρότερα δέντρα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα φωτισμού. Αυτά υπήρχαν και επικαμίνη, αλλά συνεχίζονται και τώρα. Δεν μπορεί να κάνουμε 1 μήνα έως 6 μήνες ή και 1 χρόνο για να αλλάξουμε μία λάμπα. Για όνομα. Αυτά μπορεί να είναι διαπιστώσεις που όσοι μας βλέπουν και ζουν την Αθήνα λένε ναι, μπορεί να ισχύει. Εσάς γιατί να ψηφίσετε το συνδυασμό του κ. Δούκα, γιατί να τον ψηφίσουν όμως. Δηλαδή. Γιατί πιστεύουμε. Λέτε, ναι. Ασκείτε την κριτική. Σαφέστατα, ναι. Εσάς δίκιο. Γιατί να σας ψηφίσουν όμως. Κοιτάξτε, γιατί έχουμε μία λογική να ρίξουμε το βάρος σε αυτή την καθημερινότητα και στις γειτονιές. Να αφήσουμε τα έργα βιτρίνα στην άκρη. Χρειάζεται σαφέστατα και κάποια μεγαλύτερα έργα για Αθήνα, αλλά αυτά τα έργα τα αποτυχημένα και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς, ενισχύοντας παράλληλα και το περιβάλλον με φύτευση δέντρων, προσπαθώντας να αλλάξουμε το περιβάλλον στην Αθήνα. Να πω κάτι, δεν θεωρώ ότι η Αθήνα είναι μια εύκολη πόλη και από την εμπειρία που έχω τη μακροχρόνια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πόλη, διότι υπομίζεται και το βάρος όλων των διερχόμενων από το Λεκανοπέδιο, από όλη την Αττική. Ωστόσο, να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι μια αποτυχία που και κατασπαταλώνται και οι οικονομικοί πόροι. Από σχολεία, από σχολικά κτίρια. Α, βάζετε άλλο μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Θέλετε να σας πω ότι το σχολείο που πηγαίνει το δικό μου το παιδί έχει πλημμυρίσει επί Κώστα Μπακογιάννη 3 φορές στο λόφο του Στρέφη το 36, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διαρροή νερού που έχει νοτήσει, πώς το λέμε, εν πάση περιπτώσει, η οροφή, δεν έχει μόνωση και στάζουν εκεί με λεκάνες μέσα τα παιδιά και λένε σε 2 εβδομάδες θα έρθουμε να το φτιάξουμε. Ξεχνάμε ότι έχουν γίνει ατυχήματα τελευταία στο ρούφ με ελαφρούς τραυματισμούς παιδιών ή στις παιδικές χαρές ακόμη περισσότερο που είχαμε 2 ή 3 τραυματισμούς. Άρα γκλαμουριά δεν το λες αυτό. Όλο αυτό γκλαμουριά δεν το λες. Γκλαμουριά δεν είναι. Είναι μια δυστυχία η Αθήνα. Και αν βάλουμε μέσα σε όλο αυτό και το άλλο πακέτο το οποίο αφορά και την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή το θέμα της ασφάλειας, των ναρκωτικών, φαβέλες υπάρχουν, ρε παιδί μου, πίσω από τον ΟΣΕ, στη Μάρνη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυστυχισμένοι. Μια σύγχρονη πρόταση. Να πω κάτι. Να πω μια σειρά σύντομων προτάσεων. Λοιπόν, πρώτον, αποκεντρώνει τις δομές. Δεν φέρνει τις δομές να είναι δίπλα στον έμπορο ώστε να διευκολύνει το έμπορο. Και αυτό το λένε και οι ίδιοι χρήστες. Έχω και συνεντεύξεις τους ο ίδιος πάρει προσωπικά και το γνωρίζω. Δεύτερον, τους εντάσσει όλους σε προγράμματα απεξάρτησης. Τρίτον, αφού αποκεντρώσεις και τους εντάσσεις όλους σε προγράμματα απεξάρτησης, προσπαθείς να κυνηγήσεις πραγματικά το εμπόριο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και τέταρτον, φτιάχνεις χώρους ελεγχόμενης χρήσης, όπως χρειάζεται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν, οι άνθρωποι να επανέλθουν στη μία κανονικότητα, ας το πούμε, αλλά τους φτιάχνεις αυτούς σε νοσοκομιακούς χώρους, ώστε να μπορούν να είναι και πιο αποτελεσματικοί και να μην είναι μέσα πάλι εκεί στην τρύπα του εμπορίου. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι τεράστια πραγματικά. Πράγματι, τώρα στο κέντρο και ξέρετε, κεντρική συγκέντρωση. Αύριο υπάρχει κεντρική συγκέντρωση του συνδυασμού σας. Ναι, ναι, ναι. Αύριο 7.30 ώρα καλούμε όποιον φίλο θέλει να προσέλθει και να μάθει και περισσότερα πράγματα στην Κοραή, στο περίπτερο, Κοραή και Σταδίου, όπου βρίσκεται το κεντρικό περίπτερο και θα χαρούμε πολύ να τους δούμε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται με όλα αυτά, ρίχνουμε και νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Όχι εμείς, αυτοί που τα κάνουν, γιατί ο κόσμος αγανακτεί και θέλει να εκδικηθεί το σύστημα. Και πώς θα εκδικηθεί το σύστημα, ακόμη πηγαίνω πολλές φορές και κάτω από το χαλί στους τραμπούκους και τους ενισχύω. Κύριε Αποστολόπουλε, αγαπητέ Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και ελπίζω καλά. Να τα λέμε και για γενικότερα ενδιαφέροντα θέματα, διότι η χώρα δεν πάει καθόλου καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.